τον έχασα προχτές, μας πήγαν στην ασφάλεια. Πού είναι το παιδί μου, τους φωνάζω. Αυτοί μου έδωσαν γλυκό. Ακούτε, γλυκό κατά ύφος στις 2 το πρωί. Εγώ δεν θέλω γλυκό, τους λέω. Θέλω το γιο μου. Έτσι δεν είναι σωτήρι, παιδί μου. 17 συγγενείς μου σκότωσαν. 17. Και τώρα το 18. Σε αυτό το ποτήρι το λογικό ξεχύλισε. Δεν ήταν σταγόνα ο Σωτήρης μου. Ήταν ο γιος μου. Ήτανε δράκος. Παλικάρι. Μαλλιά ξανθά. Μάτια γαλάζια. Σαν τον ουρανό του μισθά. Έτσι Σωτήρη μου. Έτσι παιδί μου. Την άλλη μέρα το απέραντο πλήθος ανατριχιάζει. Σαν τα διάκια ξεχύνεται ο κόσμος. Ο θρήνος της μάνας βαστά όλη νύχτα. Σε πάρω χάρες το κρασί. Αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι τόνες χάρισε μιας νυχτιάς ζωή. Βασισμένη σε μουσική που έχει τις ρίζες της στη λαϊκή παράδοση και που κάποιοι χαρακτήρισαν μουσική των τεκέν και της παρακμής. Λίγο αργότερα θα ανακαλύψει μια νέα γυναικεία φωνή που θα αποτελέσει τη βασική ερμηνεύτρια των τραγουδιών. Είναι η Μαρία Φαραντούρη. Σύντομα η φωνή της θα είναι παρούσα σε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της χώρας. Τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη στο άσμα ασμάτων τραγουδά μαζί της όλη η Ελλάδα.